Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στη μεσημβρινή ζώνη, αν δεν ήσασταν ήδη από το πρωί. Στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο 107,4, του αθλητικού Λίμπερο. Δεν έχει γενική, δεν είναι ο Λίμπερο του Λίμπερου. Το Μπιμπερό του Μπιμπερού δεν έχει γενική. Είναι άκλητο. Ο Λίμπερο του Λίμπερο. Τον Λίμπερο, ο Λίμπερο. Κλητική. Πολύ τριτιδέσμη, πολύ καμένη τυχνία, πολύ παπαγαλία, πολύ ανώμαλη τύπη ρημάτων. Πολλά, πολλά, πολλά. Τα οποία έχουν κάψει μια συγκεκριμένη λιχνία, η οποία δεν ξανααντικαταστάθηκε ποτέ. Για να μην πω ποτές. Και το κάνω ακόμα πιο δραματικό. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας λοιπόν. Πάμε για το επόμενο κουτσουρεμένο 60 λεπτό, δηλαδή 50 λεπτό, ούτως υπήν. Με χορηγό την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, εξαιρετικά πράγματα, ειδικά μόρις συσκευές αυτό το διάστημα. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε πρωτοκλασσά τα προϊόντα, σε μάρκες φίρμες οι οποίες είναι στην κορυφή. Και φυσικά Αιγαίων, εκεί θα φάτε το πιο νόστιμο θαλασσινό στην πόλη. Όταν πάτε, δεν θα πάτε αλλού, δεν θα επιλέξετε αλλού, δεν θα σκεφτείτε ότι μπορεί να πάρω ψάρι, να πάρω ψαρικό, να πάρω θαλασσινό από αλλού. Και στο Δικητήριο για το κέντρο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Θα δώσουμε και σήμερα φανελάκια σε όποιον θέλει να παίξουμε, αντίστροφη μέτρηση, να πούμε τα ανέκδοτά μας, να ακούσουμε τις μουσικές μας, να κάνουμε το μουχαμπέτι μας, να κάνουμε σουλουμπουντρούχουμ και καραπιπερί μεσημβρινό. Και μετά τις 2:30-3:25 θα επικοινωνήσουμε και με τον διευθυντή της φόρας, τον Κώστα Βασιλόπουλο, για όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Αυτό το οποίο προκύπτει, μας το είχε πει βέβαια πρώτος ο Κώστας την Παρασκευή, ότι υπάρχει μία πιθανότητα να ξαναγίνει κλήρωση για τα play-offs. Θα μου πεις γιατί και πώς και πού το βασίζουν αυτό. Θέλουν να αποφύγουν τις επιπλέον και τις παραπάνω αεροπορικές διαδρομές, πτήσεις να το πούμε καλύτερα, τα πήγαινε έλα, να τα κάνουν πακετάκι, δηλαδή όταν θα πάμε εμείς να παίξουμε στην Αθήνα, να παίξουμε εκεί, να πάμε μία φορά, μην χρειαστεί να ξαναπάμε, να παίξουμε εκεί με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ. Όταν θα έρθουν αυτοί εδώ να παίξουν και με εμάς και με τον συμπολίτη, δηλαδή να αποφύγουν όσο το δυνατόν τις περισσότερες πτήσεις λόγω των συνθηκών, λόγω του ιού, λόγω της κατάστασης. Έχει μία λογική, αν και εγώ το θέλω αυτό το πρώτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μπορεί να καθορίσει πολλά πράγματα, μία νίκη στο ξεκίνημα, αλλά εντάξει, θα δούμε τι και πώς θα αποφασίσουν. Η Σκωτία, όπως είπαμε, αποφάσισε ότι δεν θέλει άλλο. Άλλο ένα πρωτάθλημα, εντάξει, δεν το λες πρωτοκλασάτο, αλλά είναι μέσα. Η Σκωτία δεν είναι Λιχτενστάιν, ας πούμε, δεν είναι, ξέρω εγώ, τα άσπρα χώματα. Οπότε και αυτό το κρατάμε. Η Γερμανία έδειξε το δρόμο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με πολλούς τραυματισμούς, με VAR, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το λέμε, αποκλείεται να μην υπάρχει VAR. Το θέμα είναι ότι θα το διαχειρίζεται Έλληνας το VAR. Έχετε για βρυσούλες, λογκύβουνα ραχούλες. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, να παίξουμε, να κάνουμε το μουχαμπέτι μας, όπως κάθε μεσημέρι. 23-10-287-888 και παραγγελιές δεχόμεθα. Και παραγγελιές, λοιπόν, ευχές από αύριο, μεγάλη γιορτή αύριο, πιστεύω ότι είμαστε μέσα στην τριάδα, δηλαδή αν πούμε ότι είναι Γιώργος, Γιάννης, τα πρωτοκλασσάτα που βγαίνουν, ας πούμε, Champions League χωρίς προκριματικά, εμείς ερχόμαστε να παίξουμε προκριματικά, Κωστάδες και Ελένες. Είμαστε σε ένα καλό σημείο, πιστεύω. Το άλλο που προκύπτει και οι πληροφορίες που προκύπτουν, και σας τα λέω εντάχει τώρα πριν πάμε στις γραμμές, είναι ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δώσουμε τρεις αγώνες, εφόσον αν πούμε ότι τερματίζουμε δεύτερη, να δώσουμε τρεις αγώνες, προσέξτε, όχι με τρεις αντιπάλους, τρεις αγώνες για τα προκριματικά του Τσουλού. Συζητιέται και αυτό. Δηλαδή, εν ολίγης,
μονά παιχνίδια. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα υλοποιηθεί πρώτον. Δεύτερον, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει κλήρωση για το πού θα γίνει το ένα μάτς. Στην έδρα του ενός, στην έδρα του άλλου, σε μία έδρα ουδέτερη. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το ξέρω. Όμως, ειδικά απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο, συμφέρει να παίξεις ένα μάτς. Σε ένα μάτς μπορεί να γίνει. Είναι περισσότερες οι πιθανότητες. Αν πέσει με κανέναν, ρε παιδί μου, τεράστιο αντίπαλο. Τέλος πάντων, να μην καθυστερώ άλλο τις γραμμές. Πάμε να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Χαίρετε. Γεια και χαρά. Καλώς τον. Καλώς τον φιλάρετο. Καλώς τον. Ξέρεις κάτι, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, μέσα σε 10 μέρες που θα πρέπει να παίξει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης, για να το βάλω πιο γενικά, θα πρέπει αυτές τις 10 μέρες να είναι στην Αθήνα. Καλά. Ναι. Α, είναι κάθε 3 μέρες ένας αγώνας, είπανε. Λογικά έτσι θα γίνει, φιλάρετε. Αλλιώς δεν βγαίνουν ημερομηνίες. Πολύ έτσι, ωραία. Γιατί είναι και το κύπελο μέσα, πρέπει να κάνουν και τους αγώνες κυπέλου. Να τελειώνουν, πόσο πίσω να πάει άλλο, ξέρω εγώ. Και πες μου σε παρακαλώ, πώς γίνεται 10 ολόκληρες μέρες να λείπεις από το τόπο σου για να κάνεις έστω κάποιο είδους προπόνηση, κάποιο είδους ανασύνταξη, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι σαν να είσαι εξορισμένος με έναν τρόπο συνεχόμενα. Ναι. Είναι αυτό το αλερετούρ. Να σου το πω και για τον κίνδυνο. Αυτό το αλερετούρ που λες, όταν είσαι στην Αθήνα που έχει η Αττική το 60% των κρουσμάτων, που δεν το έχουν πει και δεν πρόκειται να το πούν ποτέ, ενώ είπανε το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη, δεν είπανε το πρώτο κρούσμα γενικά από το τάδε μέρος κτλ. Από την Ιταλία και αυτά, αλλά εμφανίστηκε η Θεσσαλονίκη. Τώρα που υπάρχουν κρούσματα πάνω από 60%, μπορείς να μου εξηγήσεις πόσο ρίσκο είναι να κάτσεις 10 μέρες εκεί? Έλατε. Και η επόμενη απορία είναι η εξής. Το λέω σαν σενάριο αυτό γιατί ακούστηκε έτσι και γιατί παίζει. Δεν είναι δηλαδή τελείως ουτοπικό. Η επόμενη απορία είναι εξής, φιλάρετε. Εκεί τους παίχτες θα τους έχεις μαντρωμένους σε ένα ξενοδοχείο τόσες μέρες? Αυτό φαίνεται. Δηλαδή έξω δεν θα κυκλοφορήσουν, ας πούμε? Δεν είναι πιο ασφαλής να είναι στα σπίτια τους μέσα με τις οικογένειές τους εδώ, να παίξουν τα μάτς και μετά να πάνε? Αλλά προφανώς το λένε για τις μετακινήσεις και για τους υπόλοιπους, για τους αντιπάλους, για τις αντίπαλες ομάδες. Κανονικά, ναι. Το αεροπλάνο κανονικά είναι αποκλειστικά για την ομάδα. Δεν πιστεύω να είναι μαζί με άλλους επιβάτες. Δεν το ξέρω αυτό. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν το ξέρω. Γιατί όπως και να έχει, τουλάχιστον 2 φορές θα γίνει αυτή η μετακίνηση. Ναι. Πάντως γεγονός είναι ένα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα παίξει με ποιον. Αλλά για κατά τη γνώμη μου, το να είσαι συνεχόμενα ένα δεκαήμερο για να παίξει 3 αγώνες εκτός έδρας, δεν είναι ό,τι καλύτερο για μια ομάδα. Ναι. Επίσης, εκεί στην Αθήνα, πού θα προπονηθεί η ομάδα? Γιατί δεν αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι άντε κατεβήκαμε, παίζουμε, είναι κινηματογράφος, κάνουμε 3 παραστάσεις με θέατρο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γεια σας. Οι παίχτες εκεί θα έχουν ασφάλεια στις προπονήσεις τους, θα έχουν αυτά τα οποία θα τους προσφέρει το προπονητικό κέντρο εδώ της Μεσήμβριας, μιλάω για τη δική μας ομάδα που μας ενδιαφέρει. Προκύπτουν πολλές απορίες, δεν ξέρω. Ναι, γι' αυτό πρέπει να λυθούν πρώτα όλα αυτά και μετά να μιλάνε για ξανά για καινούργια κλήρωση. Ναι. Γεια και χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια σου. Πάμε. Επόμενος. Εδώ. Όχι, πέσαμε. Εδώ. Α, 0-2. 2310-287-888 μου έχει ζητηθεί η συμπεθέρα, βεβαίως, και παραγγελίες δεχόμαθα. Θα το δούμε, παιδιά, τι θα γίνει με αυτό. Να πούμε ότι σήμερα η πρώτη προπόνηση ομαδική, και για τους παίχτες είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Δηλαδή, 2 μήνες ξεκούραση, έτσι θελικά, χωρίς να το έχουν υπολογίσει στους οργανισμούς τους, στην προπόνηση, στην καθημερινότητά τους, και μετά έλα ξαναπαίξε, παίξε με άδειες κερκίδες και με Έλληνα διαιτητή. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, έτσι.
Δεν είναι ότι δεν έχει κόσμο στο γήπεδο, είναι ότι είναι Έλληνας διαιτητής. Πρέπει τώρα δηλαδή να το διαχειριστούμε και αυτό. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Πάμε στις γραμμές. Ναι! Γεια σας! Έλα, μωρό! Ω, καλώς το παιδί! Καλώς τον! Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με το φιλάρετο, ναι. Γιατί όταν το ξεκίνησες, είπα δεν θα βγάλω γραμμή, κάποιο θα βγει να τα πει. Είμαστε πολύ ψαγμένοι. Έχεις άλλους τρεις περιμένω. Λοιπόν, ναι. Δεν μου λες σε παρακαλώ ρε Κώστα. Ναι. Αυτοί που έρχονται από Γερμανία εχθές είχε δύο πτήσεις. Δεν πήρανε μέτρα. Πώς θα καθίσουμε στο αεροπλάνο. Έλατε. Δύο δρομολόγια θα έρθουν αυτοί. Εμείς θα πάμε τρία. Ναι. Ενδιαφέρθηκαν για το καλό μας. Δεν ξέρω ξαφνικά. Πάλι μαμουνιά έχουν οι επιστήμονες επάνω τους. Δεν ξέρω φίλε. Δεν ξέρω. Για πες και στον Βασιλόπουλο, στον κύριο Βασιλόπουλο. Εννοείται, μα πρώτος ο Κώστας μου το είπε την Παρασκευή, ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει αυτό. Όχι, να μην δεχτεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Να μην δεχτεί ο ΠΑΟΚ. Να συγκεντρωθούν όλες οι ομάδες στο Βόλο, όπως λέγανε παλιά. Ναι. Στην αρχή. Αυτό θα ήταν πολύ πιο πρακτικό από πλευράς μετακινήσεων, έτσι. Ναι, να συγκεντρωθούν όλες ναι. οι ομάδες σε διαφορετικά ναι. ξενοδοχεία στο Βόλο. Σαν ένα είδος του Μουά. Να κάνουν διαφορετικές προπονήσεις ναι. ώρες και μέρες. Ναι. Με απολυμάσεις και τα πάντα. Σαν ένα είδος τουρνουά, δηλαδή, Παύλο. Ναι. Ναι. Και κάτι ήθελα να σου πω το πρωί για τα κανάλια που είπες, που δείξανε το Ποντιακό αυτό, τη γενοκτονία. Ναι. 3,5 με 7,5 είχε το Open. Μισή ώρα ο Παναγιώτης ο Κρινής στο TV. Δεν κάνω διαφήμιση, ε. Τι, διαπέζω, λέω αυτό που είδα. Ναι. 4 με 4,5 μισή ώρα στον πρόλογο του είχε τη γενοκτονία, έδειξε τζιτζικώσεις, κόλπα ξέρω εγώ. Ναι. Να μην πω τα πολυλογώ και τρώω ναι. τη σειρά των ναι, αλλών. Ναι, 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 ναι. Και το βράδυ είχε κανονικά 9 και 4 με 10 και μισή ναι. Το TV 100 και τους αδερφούς της Αγουριδέως η R3 μέχρι τις 11.30. Μπράβο. Μπράβο. Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι. Για να έχεις άποψη, σας έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά ήταν αργά και λέω τώρα και μπορεί να κοιμάται ο Πάπα. Δεν είπαμε εμείς ότι δεν έδειξε το Open. Δεν είπαμε. Απλά περίμεναν και από άλλα κανάλια. Κοίταξε, το κατεβατό του Σαββίδη το έδειξε και σήμερα η κοπέλα. Καλά έκανε, φίλε. Καλά έκανε. Κανένας από αυτούς δεν το έδειξε. Τι να δείξει, φίλε, τώρα. Τι να δείξει. Άμα βάλει καμιά φωνή στο γήπεδο, να δεις πώς θα τη δείξει. Εμείς μαζί για μια ζωή. Αγόρι μου. Αγόρι μου, φιλιά, μπιζίμ, γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου Παυλάρα μου. Τα φιλιά μας στην Καβάλα που μας ακούνε, μέσα από το Space FM, 92 και 2. Έτσι, πάμε, γεια σας. Χαίρετε. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη. Καλώς τον χορευτή μας. Καλώς τον. Τι γίνεται αδερφέ, καλησπέρα. Καλά, καλά Κωνσταντίνε μου, καλώς τον Ιπποκράτιο. Δεν μπορώ να σε πιάσω το πρωί, έχεις πολύ κόσμο, αυτό είναι καλό. Πασαλίβομαι. Λοιπόν, με λάδια και γλιστράω. Ναι, καλά κάνεις. Μόλις έβαλε σήμερα την Παπαμακαρίο και άρχισες να τραγουδάς και εσύ, με λέει ένας, ρε εσύ ο Κώστας τραγουδάει τρομερά, λέει, πού τραγουδάει, λέει. Δεν τραγουδάει. Στο στούντιο. Είναι τραγουδούσε παλιά, έχει κόμπιτο, είναι παοξάκι, το ξέρεις. Δεν ξέρω φέτος αν σηκώσουμε το πρωτάθλημα, το χρόνο που θα το σηκώσουμε θα το ψήσω να κάνουμε ναι, μια εστίαση εκεί πέρα να μας τραγουδήσει. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως πέρσι, στον Όμιλο, ναι. γιορτάσαμε τα 20 χρόνια της εκπομπής. Στον ναι, απόϊχο ναι, του Double, πέρσι, ναι. τι ωραίο βράδυ εκείνο. Δεν θα το ξεχάσω, μπράβο, φίλε, όσο ζω. Ναι, άκουσα που τα λέγατε. Και άστο και με, και δίπλα στο κύμα, ηλιοβασίλεμα, τα δύο τρόπαια, η ομάδα του ΑΕΤ, το πρωτάθλημα. Μπράβο, ήρθαν κόσμος από μακριά, ζήσαμε μια ωραία βραδιά. Θα ξανακάνουμε πρώτο ο Θεός. Θα πάρουμε ρε πρωταθλήματα. Εννοείται, ρε παιδιά. Εννοείται. Εννοείται. Εγώ έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο και στον κύριο Πετρίδη που άκουσα πιο μπροστά που ήταν στα παιδιά. Και στον ναι. κύριο Χασικίδη, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, κοίτα τώρα, πες ότι είμαστε στη θέση των γονέων των κοριτσιών που παίρνεις ένα τίτλο που τον παίρνεις 100% και λες δεν το θέλω χάρτινο. Κι όμως, φίλε, δηλαδή, στην ίδια ώρα, Κωνσταντίνε μου συγγνώμη που σε διακόπτω, την ίδια ώρα που η πρόσεξε, η ΠΑΕ ΑΕΚ, μαθημένη φυσικά, έτσι, ναι, γιατί ναι, ναι, ναι. συγχαίρει με ποστάρισμα την άξια πρωταθλήτρια ομάδα handball. Η ομάδα handball με πρωτοσέλιδα ΑΕΚΑΡΑ πρωταθλήτρια και βλέπεις ότι εμείς ούτε καν το έχει αναφέρει κανένας. Δηλαδή λέμε κιόλας δεν το θέλουμε. Ψηφίσαμε, είμαστε, πρέπει να είμαστε η μόνη ομάδα στη γη που ψήφισε εις βάρος. Φίλε δεν γίνεται αυτό πουθενά. Πουθενά δεν γίνεται έτσι. Να σε πω κάτι. Γιατί έγινε ο Πελοποννήσιος ΠΑΟΚ, ο κριτικός, έλατε. Ο Επτανήσιος. Γι' αυτό γιατί, φίλε. Για την προπαγάνδα που δεν υπήρχε κατά τη γι' αυτό το πράγμα. Για να αυτό. Δω τον κύριο Πετρίδη, τον κύριο Χατζηγιάννη και να τους πω. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο. Να σου πω κάτι. Ρε Κωνσταντίνε, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα πρωταθλήματα είναι αυτή η μία ψήφος, η μπιμπιπμένη
Η μία έγραμπη, πόσα φίλε, πόσα καντάρια αξία έχει. Πόσο αρχές λοιπόν, έχει μέσα, πόσο αξία έχει ρε φίλε. 50 ας πρωταθλήματα. Ας πάρουν τους χάρτινους τίτλους, τα πλανόδια τσίρκα του λεκανοπεδίου. Αύριο θα σε εξηγήσω τι είναι το πλανόδιο τσίρκο. Τώρα δεν μπορώ. Καλό απόγευμα, αγόρι μου. Φιλιά. Μπορώ να και τον Κωστάκη τον Βασιλόπουλο να μας πει κανένα νέο. Ναι. Χρόνια πολλά και αύριο. Σήμερα βεβαίως. Φιλιά. 2310-287-888. Μιλάμε στον αέρα. Παίζουμε άμα θέλετε. Τραγουδάκια, παραγγελίες, ότι γουστάρετε. Ναι. Γεια σας. Ναι. Γεια σας κύριε Θράσο. Ω, γεια σου ρε Κωστή. Τι γίνεται. Τι κάνετε. Καλά. Καλώς τον. Άκουσα. Πήρα τώρα, μάλλον οργισμένος. Ο ΠΑΟΚ να μην δεχτεί να κατεβεί στην Αθήνα και να κλειστεί σε ένα ξενοδοχείο και να δώσει τρεις αγώνες με αθηνοπυραϊκές ομάδες φανατισμένες, γιατί θα είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Να ασκήσει βέτο ο ΠΑΟΚ. Όχι αυτό. Να μείνει η κλήρωση όπως είναι. Να μείνει όπως είναι. Ας θέλουν να πάνε και να γυρίσουν. Αυτοί θα έρθουν να δώσουν μόνο έναν αγώνα. Δύο και, και, ένα αγώνα. Και με τον Άρη. Ναι. Και άλλο ένα με τον Άρη. Ναι. Ενώ ο δικός μας ο ΠΑΟΚ θα πάει εκεί και θα καθίσει μέσα κλεισμένος. Μη το μικρόβιο, μη το άλλο, και να πάει να δώσει να αντιμετωπίσει τρεις σκληρές. Σωστά. Όχι. Βέτο. Ναι. Δεν ξέρω αν πούνε και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν τις λύσεις στα θέματα αυτά. Βέτο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ να μην πάει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Συμφωνώ μαζί σας. Και για να ηρεμήσουμε λίγο, βάλτε και κανένα τραγουδάκι. Έτσι, τι να θέλετε. Κάνουμε λιγάκι. Πείτε μου τι θέλετε. Πείτε μου, κάντε μου παραγγελιά. Εγώ σου είχα ζητήσει ένα, αλλά δεν το βρήκες τότε. Βάλε αυτό όποιο θέλεις εσύ. Βάλε όποιο θέλεις. Τέλεια. Βάλε. Να βάλουμε μια Ελευθερία Χριστοπούλου. Λαρίγκι. Φοβερό. Άντε. Πάρε το αίμα μου και πώς το δικό σου. Γεια σας κύριε Θράσο, να είστε καλά. Χαιρετίσματα σε όλη τη μεγάλη παρέα εκεί. Γεια σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε επόμενος, 2310-287-888. Πάμε, ναι. Πέσαμε. Πάμε εδώ. Α, 0-2. 2310-287-888. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό, παιδιά. Δεν πάρθηκε καμιά απόφαση. Παναγιώτη, με ρωτάς. Δεν αποφασίστηκε τέτοιο. Ακούγεται. Προφανώς το θέλουν κάποιοι. Εγώ είμαι κατά αυτής της απόφασης. Κατά. Δήμητρα, πότε θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις? Οι προπονήσεις ξεκίνησαν. Από ό,τι ξέρω δηλαδή. Να πω ότι σήμερα το πρωί όλα τα τεστ ήταν αρνητικά στον ιό. Η ομάδα μπήκε στο γήπεδο και προπονήθηκε κανονικά. Είχε να το κάνει κάτι παραπάνω από 2 μήνες. Πάμε τώρα στις γραμμές. Ξανανεβάσαμε το κέντρο. Ναι, χαίρετε. Νομίζετε ότι σας ξέχασα, ε! Το προγιούτρο, βρε! Το προγιούτρο, βρε! Όχι ρε φίλε! Και το μιλήρι το προγιούτρο, δεν λέμε, ρε! Ζεύει, μοβέλη και τρενούτκε! Μη μασάτε τίποτα, βρε! Πού είσαι εσύ, ρε! Πρώτη μέρα για δουλειά, αδέρφια, να ξέρετε! Όχι, οι πολυεθνικές είναι αλλιώς! Έτσι, ε! Ναι. Τώρα επιστρέψατε! Πρώτη μέρα σήμερα, χθες πήραμε τα μάσκες, γάντια, απολυματικά, τέτοια εκπαίδευση από γιατρό εργασίας. Σούπα, ρε, και φίλε. Σήμερα, έτσι, πρόσεξε, ναι, με τηλέφωνα, ραντεβού και προσεκτικά και φωτογραφίες στο φαρμακείο ότι είμαστε by the book που λένε τα Αμερικανάκια. By the book που λένε στα χωριά μας. Ο Νεκτάριος από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν. Έχει σημασία αν είναι ελληνική ή ξένη εταιρεία, ε. Έχει διάφορα. Ο καθένας, ας πούμε, δεν υπάρχει μία κοινή απόφαση ή αποστόλη ότι όλες οι φαρμακευτικές ξεκινούν τότε. Υπάρχει ευελιξία σε αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας, εν πάση περιπτώσει, που λέει ότι
Πρέπει πρώτα να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι αυτά, να έχουν τα απαραίτητα υλικά, προστατευμένοι, να βγουν έξω, γιατί φίλε άμα γίνει καμιά στραβή, θα το φυσάνε και δεν θα κρυώνει, κατάλαβε τι γίνεται. Φίλε, αυτό τους νοιάζει, οπότε, να ξέρεις, έτσι, αυτό είναι, αυτό τους σκέφει, δεν είναι... Ενώ για μας νοιαστήκανε τώρα, τι λέτε. Ποτέ κανένας, αδερφέ μου. Ποτέ κανένας. Και πότε σιγά δεν μια ζωή μόνοι μας πολεμάμε. Σιγά μη σου φέρει και ζεστή σούπα στο προσκέφαλο, στο κρεβάτι. Να σου κάνει και τριβές. Α, μπράβο. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι να μην πάθουμε κάτι, Θεός φυλάξει, έτσι χτυπάμε ξύλο έτσι, που λέμε και τέτοια, γιατί θα την πληρώσουν άλλοι. Βέβαια. Οπότε καλού κακού πάντως, μετά... καλού κακού πάντως, εταιρείες δεν είπαμε, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Τώρα... Τώρα μετά, αν και όσοι με ακούνε ξέρουν, έτσι. Άλλο τι ξέρουν, εμείς είπαμε, είπαμε όνομα, δεν είπαμε, δεν είπαμε. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα, πολύ τους, ούτε προϊόντα, ούτε τίποτα. Σε τίποτα, δεν είναι, αυτό, τέλεια. Ναι, ναι. Αδέρφια, να ξέρετε κάτι, όλο τον κόλπο δεν παίζεται στον Ολυμπιακό, όλο τον κόλπο παίζεται στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, εκεί είναι φίλε, εκεί είναι το θέμα, φίλε. Εκεί είναι το κόλπο. Γόρι μου. Ο άλλος, ναι, όντως ή άλλος, ο άλλος είναι βγαλμένος. Οπότε θέλει και η ΑΕΚ. Δεν θέλει να αφήσει το ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Εκεί είναι τα λεφτά που θα μοιραστούν τώρα αυτοί και θα κάνουν τα... Εκεί είναι, μην παραμυθιαζόμαστε με τίποτα άλλο. Γιατί το χάντμπολ πώς το έκανε, ας πούμε. Το βόλεϊ πώς θα το πάνε. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι. Η Σέλτικ πάνω στην Ιρλανδία πώς έγινε, ξέρω εγώ, και τα σταματήσανε τα ποδόσφαιρα. Γκοράν, πρόσεξε, και από. Θα ξαναπώ κάτι που το λέω όλες τις μέρες. Δεν είναι πληροφορία, είναι διέστηση παύλα, προέστημα παύλα φόβος. Μη σας κάνει έκπληξη. Αν τυχόν μας καβαλήσει στη βαθμολογία η ΑΕΚ, δηλαδή αν παραμείνει αυτό το μείον 7, άρα είμαστε ένα βαθμό διαφορά με την ΑΕΚ, πήγε περίπατο η μεγάλη διαφορά που είχαμε, αν μας καβαλήσει, δεις κανένα κρούσμα στο πουθενά, δήθεν... Αβαβάου και πού είναι παιδιά, δυστυχώς πρέπει να το σταματήσουμε. Το διακόπτουμε. Το διακόπτουμε. Πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη ΑΕΚ, τρίτος ο ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, έχουμε φτάσει να σκεφτόμαστε αυτά, αν τα λέγαμε κάπου αλλού σε μια άλλη χώρα, θα μας λέγανε ότι παιδιά ξεφύγατε, έτσι, έχετε φύγει. Δηλαδή, τραπετεύσατε. Εδώ όλα τα σκεφτόμαστε. Όλα. Όχι τα σκεφτόμαστε, είναι στο σενάριο. Μέσα, υπάρχουν μέσα στο σενάριο. Φυσικά. Δεν το συζητάμε. Φυσικά. Αν σου λέγα τότε ότι ένας θα φάει μία ανοιχτή χαρτοτενία, να πούμε, στην πλάτη, θα κρατάει μία το σβέρκο, μία το μάτι, μία το χυλάκι του, μία το λαιμό, θα κάνει τον πεθαμένο και από αυτό θα χαθεί ένα πρωτάθλημα. Εσύ θα το πίστευες, δεν μου έλεγες φίλε, έλα. Εντάξει, όχι. Δεν γίνονται φυσικά, αυτά. Όχι, κανένα. Δεν γίνονται αυτά. Κανένα. Κι όμως. Γι' αυτό είναι αυτό το ρητό που λέω, ότι πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε σαν αυτούς για να τους προλαβαίνουμε. Έτσι, όχι να γίνουμε σαν το πρωί σε μελέτησε, γιατί βγήκε ακροατής, Αθηναίος κιόλας, και είπε ότι παιδιά, να μην γίνουμε σαν αυτούς, αλλά λέω, το έχει πει ο Γκόραν. Να σκεφτόμαστε σαν αυτούς. Αυτό πρέπει. Για να τους προλαβαίνει. Για να τους προλαβαίνει. Αυτό. Τι να πω ρε αδέρφια, υπομονή, υγεία να έχουμε. Ζούμου σου, αδερφέ μου! Ζούμου σου ακριβώς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε ζούμου σου και δεν θα μας τρελάνουν αυτοί, εμείς θα τους τρελάνουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Εδώ είναι τα και κυβερικά. Αυτό θα το πετύχουμε, μην ξεχνάτε. Μόνο ενωμένοι, αδέρφια. Όσο μόνο ποτέ. Ενωμένοι. Όσο ποτέ. Έτσι, έτσι. Όσο ποτέ. Φιλιά, Αποστόλη, καλό ξεκίνημα, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πολύ, αλλά επειδή αύριο. Το βλέπω να μην μπορώ να σας πιάσω, να σας ευχηθώ. Εύχομαι από τώρα, δίνω ευχές σε όλους σας που γιορτάζετε. Λοιπόν, αύριο, Κωνσταντίνες, όλα τα ζουμουσάκια, όλος ο κόσμος, να είστε γεροί, να είστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και ζουμου σου, αδέρφια. Γεια σου, αγοράκι μου, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Αποστόλη μου. Αυτός ήταν ο Αποστόλης Γκόραν. Ναι, μου γράφουν, λέει, Αποστόλης είναι η Γκόραν. Αποστόλης είναι το όνομα, Γκόραν είναι το παρατσούκλι. Ναι! Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς το παιδί! Τι έγινε? Τι γίνεται? Καλώς το Μανγιούρε! Σαν τα χιόνια, like the snows! Έλα ρε Χάρη! Like the snow, έβρεξε. Τι έγινε, παιδιά, τι παρτίδα είναι αυτή σήμερα, ακροατών που δεν βγήκαν το πρωί. Ναι. Β' μέρος. Έλα Χάρη μου, για πες. Λοιπόν, καταρχήν, να ξεκινήσω με τη σειρά. Κολομπάμπουε, απίστευτο αυτό που έβγαλε. Ήθος, άμα ξέχασα να του πω να το κόψει του ηχολήπτη. Καλά, καλά που το είπες. Και βγάλ το φίλε, δεν υπάρχει.
Τώρα, ό,τι αναφορά τα παλουκάρια που είναι από την κάτω μεριά, ονειρεύονται. Δεν μας ρωτήσανε. Αυτά τα σενάρια του τύπου να βγάλουμε, να κόψουμε, να ράψουμε, να το κάνουμε όπως το θέλουμε. Ναι. Κάτι τελευταίο, ένα πουλάκι μου είπε ότι αυτοί οι 7 βαθμοί θα γυρίσουν πίσω. Δεν άκουσα, ένα πουλάκι, ένα πουλάκι σου είπε ότι... Οι αυτοί οι 7 βαθμοί θα έρθουν πίσω. Ναι. Είναι στον δρόμο, λέει, έρχονται. Και εγώ έτσι, και εγώ έτσι προσδοκώ. Απλά δεν θέλω να λέω πριν. Γιατί όποιος καεί στο χυλό φυσάει για το γιαούρτι, φίλε. Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη. Πρώτα θέλω να βλέπω παρά να... και να δημιουργώ και προσδοκία στον κόσμο. Δεν θέλω, φίλε. Δεν θέλω. Άστο. Ελπίδα δεν πουλήσαμε ποτέ, ψεύτικη. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό να γίνει. Χάρη. Αν μπουν και δικάσουν, πιστεύω σε 5 λεπτά θα καταλάβουν τι έχει γίνει. Ακριβώς. Εγώ νομίζω είναι συνοπτική. Τι κάνετε, ρε φίλε, στα αστικά, τι γίνεται? Φίλε, ζούμε μια περίεργη φάση. Οδηγάμε με μάσκες από τους νίτσα, με γάτια. Ναι. Πλεξιγκλάς μπήκε. Μπήκε στον οδηγό, πλεξιγκλάς. Ναι, σχεδόν και όλα μπήκε πλεξιγκλάς. Ναι. Εγώ είμαι από αυτούς τους άτυπους που δεν έχει πει ακόμα. Ναι. Είμαστε ένα άλλο τύπο λεωφορείου που δεν μπαίνει. Σούπερ, φίλε. Τι δεν μπαίνει, δηλαδή είναι παλιό μοντέλο? Όχι, όχι, είναι ένα καινούργιο μοντέλο που δεν μπαίνει αυτή τη στιγμή. Μπαίνει στο παλιό και στο καινούργιο δεν μπαίνει? Ναι. Μάλιστα. Για μένα είναι τύπου υπεραστικό, γι' αυτό δεν είναι. Μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα. Είναι λίγο διαφορετικά, οκ. Προσοχή, φίλε. Προσοχή. Ο κόσμος σε απόσταση. Όλοι με μάσκα μέσα, έτσι. Ναι, όλοι. Ναι, όλοι με μάσκα. Ναι, ναι. Το παρατηρώ κι εγώ. Παρακολουθούνται μερικοί που δεν έχουν μάσκα, αλλά παιδιά, δυστυχώς είμαστε σε δύσκολη θέση. Ναι, ναι. Το δέχονται, το αποδέχονται, σκύβουν το κεφάλι και φεύγουν. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, δεν μπαίνουν μέσα χωρίς μάσκα. Δεν. Για εσάς το λέμε, για εσάς το κάνουμε, πες. Για να προστατέψουμε εσάς το κάνουμε. Σεβασμός στον εαυτό. Ακριβώς, δεν σε παίρνω στην πλάτη μου να σε κουβαλήσω, το κάνω για να σε προστατεύσω. Ακριβώς. Απλά. Εντάξει, νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχει υπακούσει και έχει καταλάβει. Ένας 100 είναι. Είναι συγκινητικός ο κόσμος, φίλε. Είναι όλη η στάση του. Ναι. Και μας σέβεται. Μας σέβεται γιατί εμείς είμαστε με άμεση επαφή και καταλαβαίνει ότι είμαστε εκτεθειμένοι με το παραμικρό. Έτσι. Εντάξει, αγοράκι μου, εντάξει. Παιδιά, ζούμε σου σε όλους. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Υγεία. Έτσι. Χρόνια πολλά εκ των προτέρων. Έγινε χάρη μου. Έγινε χάρη μου, έγινε μανιού. Ό,τι καλύτερα, παιδιά. Φιλιά. Και πάνω απ' όλα πάω. Φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά. Έτσι, yeah. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Πάμε αυτές οι 4 γραμμές τελευταίες. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Όχι, πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Τάσος από Ξάνθη. Έλα ρε Τάσο, τι γίνεται? Καλά Κωστή, εσύ? Γεια σου ρε Τάσο, όλα καλά. Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Αν μπορώ. Θέλω να με φέρεις σε επαφή με τα παιδιά από το Σούφου Ταράτσα, ΠΑΟΚ, να πάρω ένα διαρκείας για τα play-off. Σούφου ΠΑΟΚ Ταράτσα, ναι. Δεν έχω εκεί... Δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε τα γραφεία τους, δεν ξέρουμε, είναι ανεπίσημος. Γι' αυτό, να, επειδή άμα μπούμε άτομα που λένε θα είναι λίγοι, μήπως βρίσκαμε εκεί κανένα. Κοίταξε, το ότι θα γίνει ένα μεγάλο πανηγύρι γύρω-γύρω, όποιος έχει μπαλκόνι, νομίζω το καταλαβαίνετε, έτσι. Θα παίξει ταράτσα φουλ. Φουλ. Διογένους Μικράς Ασίας από πάνω, από κάτω, ακόμα και, και από τη Λαμπράκη να πούμε, όποιος είναι υψηλός όροφος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει. Αυτά, ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά στην Ξάνθη. Φιλιά, φιλιά. Να είσαι καλά, αδερφέ. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Αλάθον. Λοιπόν, τρία πραγματάκια πολύ γρήγορα. Ναι. Πρώτον, μεγάλη περηφάνεια για τη στάση που κράτησε ο ΑΣΠΑΟΚ σε όλα του τα τμήματα. Ναι. Είσαι ο. Ο Γιάννης. Έλα, Γιάννη, μάλιστα. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου μέχρι κεραίας σε αυτό. Δεν έχει σημασία που δεν παίρνω, σ' ακούω. Εντάξει, να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δεύτερον, επειδή η προπαγάνδα πάει σύννεφο τόσο από κάτω όσο και από εδώ και δυστυχώς χθες ακούστηκε κάτι στην εκπομπή πριν από τη δική σου. Ναι.
εναντίον της ΠΑΕ και εναντίον του κυρίου Σαββίδη, αυτό που ακούστηκε από έναν οπαδικό δημοσιογράφο, παραγωγό, δεν ξέρω τέλος πάντων, ναι, είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν αντέδρασε στην τροπολογία της κυβέρνησης. Έχω λοιπόν να του υπενθυμίσω, ας ανατρέξει στις 29 Ιανουαρίου στην ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το πώς, αντέδρασε σε αυτή την τροπολογία. Αμέσως. Το καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή και, είναι αυτό που λες είναι πασίδηλο, ότι δεν έγινε για μας. Δεν μπορεί να περνάει δηλαδή δεν το θέλαμε. Μέσα τώρα. Δεν μπορεί... Ρε Σίκοστή, θα τρελαθούμε στο τέλος. Δεν μπορεί να περνάει τέτοια προπαγάνδα στα μέσα. Η ΠΑΕ αντέδρασε αμέσως, 29 Ιανουαρίου. Τον προτρέπει να κοιτάξει την ανακοίνωση. Όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός, οπαδοί, φόρα, πληκτρολόγια, site, Facebook, όλος ο κόσμος, όχι μόνο ο επίσημος ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν μπορούμε να διασπέρνουμε τέτοιες ειδήσεις, αν είναι δυνατόν. Επίσης ελέγχθη ότι εντάξει μωρέ τώρα ποιος Ιβάν Σαββίδης, όπως ακριβώς όλοι είμαστε πόντιοι, το ίδιο είναι και αυτός. Να του υπενθυμίσω. Το γεγονός ότι έχει ανοίξει η Ιερά Μονή Παναγίας του Μελά στον Πόντο, για να μπορούμε να την επισκεφτόμαστε όλοι εμείς. Μετά από πόσες δεκαετίες έγινε. Μετά από 80 χρόνια. Δεν κατάφεραν πολιτική και είναι πολιτική. Είναι κατόπιν ενεργειών του ιδίου και όχι των πολιτικών. Ακριβώς. Ένα παραπάνω είναι αυτός που με το ίδρυμά του συντηρεί την έδρα ποντιακών σπουδών στο Απιθύτα. Στο Απιθύτα, στο Αριστοτέλειο. Άρα λοιπόν δεν είναι ένας ακόμη πόντιος. Δηλαδή αυτή η ισοπαίδωση των πάντων κάπου πρέπει να σταματήσει. Θέλεις να το πούμε το ίδιο πράγμα, μου επιτρέψεις λίγο, σε διακόπτω. Το ίδιο παρακαλώ. Πράγμα. Τι θα πω. Εμείς δεν αρνηθήκαμε ότι υπάρχουν και άλλοι πόντιοι. Είπαμε ότι είναι μόνο αυτός. Ρε παιδιά, σοβαροί να είμαστε. Αλλά τι λέμε όμως. Τι λέμε όμως. Ναι, λέμε ότι αυτός ο πόντιος ειδικά έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για τον τόπο αυτόν, τον έρμο, τον δόλιο, τον καταφρονεμένο, τον παραμελημένο. Έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα για τους ποντίους, πράγματα που πολλά τα ξέρουμε και άλλα τόσα και άλλα τόσα δεν τα μάθαμε, ποτέ δεν τα μάθαμε. Γι' αυτό λέμε, δεν λέμε ότι δεν διεκδικούμε καμία, να πούμε, κανένα μονοπόλιο, ότι μόνο ο δικός μας είναι ο πόντιος. Υπάρχει τέτοια αντίδραση από τους άλλους, νιώθουν ότι οι δικοί τους πόντιοι δεν κάνουν αυτά που κάνει ο δικός μας. Τι να κάνουμε ρε παιδιά δηλαδή Κωστή, τώρα. Κωστή, συγγνώμη λίγο να σου πω, ας μην επιτρέψουμε ο οπαδισμός να μας τυφλώνει. Μα βέβαια τώρα είναι δυνατόν. Διότι αυτό συμβαίνει. Και ένα τελευταίο λίγο να το. Ελαφρύνουμε. Να το πάμε λίγο χιουμοριστικά. Να το ελαφρύνουμε. Στις πόσες δίκες ο Φαταούλ και η ομάδα του καταδικάζεται? Στις τρεις είναι μία δώρο. Χαιρετώ. Γεια, γεια. Τι γίνεται. Παιδιά, δεν είπε κανένας ότι είναι μόνο ο δικός μας πόντιος. Δηλαδή, έλεος. Δηλαδή, νομίζω ότι λέμε τα αυτονόητα, έτσι. Ναι, απλά ο δικός μας. Ο δικός μας, αυτός που είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα για τους ποντίους. Και το λένε πρώτοι-πρώτοι οι συλλογοί τους, έτσι οι οργανισμοί, οι ποντιακοί είναι. Γεια σας! Ναι! Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, ήμουν στην καραντίνα από το κοροϊδιό και με ξυπνήσανε τώρα. Με είπανε ότι είναι επικίνδυνο. Πού είσαι ρε Σίμω! Πού είσαι ρε Σίμω, πού είσαι! Αφού φόβορα, φόβορα, σήμερα εκεί που ήμουν δεν είχε σήμα, τώρα έχω το σήμα! Πώς μου έχει λείψει! Κοντάνη, ήμουνα ακρινή, ήμουνα... Αυτή η γκρίνια πώς μου έχει λείψει! Αδερφέ μου, πού είσαι ρε Μαναβό! Φόβορα, ήρθε το σήμα! Μαναβό, πού είσαι, πού είσαι, ήρθε, ήρθε! Σου είπα, κάθε μέρα είμαι χτυπητική, δεν μπορώ να σ' ακούσω! Σήμερα ήμουν πολεμαίδα ακρινή, Κοντάνη, δεν τώρα έτσι από τα τούνελ. Και πέρασα τη Βέρκη, λοιπόν, επειδή για τους παλιούς ακροατές το παρατσούκλι το πρώτο σου, το προ 15 ετίας είναι Μαναβό, από το Μαναβόσκυλο, τα λέω σωστά, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις πετύχει που μας κάνει τη μεγάλη τεράστια τιμή ο Μάκης και βγαίνει φίλε στην εκπομπή. Τηλεφωνεί και παίρνει, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει που έχει κάνει 3-4 παρεμβάσεις τα πρωινά. Δεν μπορώ, και, στρατηγός. Σεμινάριο καθαρού ΠΑΟΚ, σεμινάριο παλαιού ΠΑΟΚ, σεμινάριο ιδεολογίας για τα τέσσερα γράμματα. Εκεί απλά βγάζουμε το καπέλο. Τι, εκεί φίλε, απλά βγάζουμε τίποτα, το καπέλο. Τίποτα φίλε, τίποτα. Σηκωνόμαστε όρθιοι όταν βγαίνει. Ακριβώς. Το φίλε, ακριβώς. Τι να λέμε τώρα. Απλά δεν μπορώ να ακούσω το πρωί. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Κόραν, εάν με ακούς, ξέχασες μία παράμετρο.
Υπάρχει μία περίπτωση, υπάρχει μία περίπτωση που δεν τη σκέφτηκε κανένας. Είναι διαθετημένοι να σταματήσουν τον αγώνα και να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο. Γιατί! Για φτέρνισμα! Όχι, όχι φίλε. Τι! Όχι φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Πες, πες! Επειδή έκανα, το σκέφτηκα πολύ καιρό και λέω θα το κάνουν και αυτό. Πες! Επειδή στην 5, στην 5 τη φύρα, στην 13 σειρά, δεξιά από τον Γιώργο, ναι. ο Μάκης θα κουνήσει το ματόκλαβο 3 φορές αντί για 2. Και θα μου πεις τώρα εσύ, μα αφού δεν θα έχει κόσμο. Έλα μου τε. Για αυτούς όμως είναι σαν άγιοι κόσμο. Ακριβώς. Ακόμα και για αυτό μπορεί να διακόψει το. Είναι ελεηνοί και τριθαύλοι. Και δεν θα γίνεται ποτέ σαν και εμάς. Ποτέ, ποτέ. Δεν γίνεται. Όπως είπε και ο ΠΑΟΚ. Όπως είπε και ο ΠΑΟΚ στο χάγκο των γυναικών. Εγώ. Έτσι. Μόνο εγώ ψήφισα. Ποτέ ρε, βγήκανε και συγχαίρουν ένα στον άλλο το ποδόσφαιρό του το handball και το handball το ποδόσφαιρο. Τι ωραία, τι καλά. Εγώ τίτλου στα χαρτιά. Ποτέ βρε, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και αν το φέρεις το φετινό θα σου το φέρω μέχρι το Πειραιά σε χάρτινο. Άμα γιατί αυτά αξίζεις. Και τόσα χρόνια όλα αυτά που έχεις εκεί χάρτινα είναι. Γεια σου, με τη λουκουμόσκονη σου. Φιλιά, 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 φιλιά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Θυμίζω το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη και ευθύς αμέσως πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον διευθυντή της Φόρτσα. Γεια σου Κώστα. Χαίρετε. Γεια σου Κωστή. Είχαμε σήμερα την πρώτη ομαδική προπόνηση μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι, εντάξει. Αφού βγήκαν και, και το δεύτερο σετ των τεστ κορονοϊού στο οποίο υποβλήθηκαν παίκτες, τεχνική ηγεσία και τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας βγήκαν όλα αρνητικά. Σήμερα, τη Δευτέρα είχαν κάνει το τεστ, σήμερα το πρωί βγήκαν τα αποτελέσματα και είχε προγραμματιστεί η πρώτη ομαδική προπόνηση του ΠΑΟΚ που μπαίνει πλέον στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της έναρξης των play-off που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, πριν την τηλεδιάσκεψη θα πάει για τις 6 Ιουνίου. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα κρούσματα, ο αριθμός των κρούσματων είναι πλέον πάρα πολύ μικρός στην χώρα, εφόσον έχουμε ανάλογη εξέλιξη στη διάρκεια της εβδομάδας που απέμεινε και την επόμενη. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε έναρξη των play-off. Αναμένουμε μόνο την ακριβή ημερομηνία, να κλειδώσει το 6 το οποίο είχαμε αποκαλύψει τη Δευτέρα και να έχουμε το πρωτόκολλο διεξαγωγής των αγώνων. Mm-hmm. Και αυτό είναι ερώτημα. Ναι. Πώς θα γίνουν δηλαδή οι αγώνες. Και εδώ μπαίνει πάλι το θέμα που συζητήσαμε τη Δευτέρα με το πρόγραμμα. Δηλαδή θα πρέπει οι ομάδες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα κλήρωση η οποία θα διευκολύνει τις ομάδες. Δηλαδή αν ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα και να παίξει 3 παιχνίδια, να έρθει ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη να παίξει 2 παιχνίδια και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη. Εφόσον αυτό θα επιτάσει οι μειωμένες, θα επιτάσσουν πρώτα απ' όλα οι μειωμένες αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Ηρακλείου, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, να έρθει ο Όφη δηλαδή να μείνει και να παίξει 2 παιχνίδια εδώ και να φύγει. Ναι. Και η έλλειψη ξενοδοχείων, έτσι, γιατί τα ξενοδοχεία δεν λειτουργούν και κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς θα λειτουργήσει το κάθε ξενοδοχείο. Δηλαδή Κώστα να κατέβει ο ΠΑΟΚ να μείνει κάτω τις συνεχόμενες μέρες για να παίξει εκεί με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη να μείνει μια εβδομάδα να παίξει 3 παιχνίδια και να επιστρέψει. Αντίστοιχα να ανέβουν οι υπόλοιποι και να παίξουν τα παιχνίδια. Δηλαδή μια συνάντηση, ένα πρόγραμμα το οποίο θα διευκολύνει, θα μειώσει κατά πολύ τις μετακινήσεις. Ναι. Και την έβρεση ξενοδοχείου. Ναι, ναι, ναι. Πρώτος μας το έχεις πει εδώ ήδη από προχθές και βλέπω ότι κυκλοφορεί αυτό και υπάρχει το σενάριο. Απλά πρέπει Κώστα εκεί να δουν πού θα προπονηθούν οι ομάδες, όπως λες τα ξενοδοχεία, οι εγκαταστάσεις. Ναι. Υπάρχουν ας πούμε τέτοιες λύσεις, θα βρεθούν. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα προς εξέταση. Ναι. Το πού θα προπονηθεί ας πούμε από μια εβδομάδα εκεί. Ναι. Εντάξει, πιθανότατα στο κήπεδο του Ατρομήτου, το οποίο έχει τις εγκαταστάσεις του Ατρομήτου, τις οποίες έχει χρησιμοποιήσει και παλαιότερα. Ναι. Λέω τώρα μία... Ναι, ναι, η Κασία, ναι, ναι. Εντάξει, αντιστοίχως θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να πρέπει
μέρος να προπονηθεί στη Θεσσαλονίκη, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη, η ΑΕΚ και τα λοιπά. Και ο Άρης όταν θα κατέβει στην Αθήνα για την εβδομάδα. Είναι ένα πλάνο που μειώνει σημαντικά τις μετακινήσεις των ομάδων και το λύνει και το θέμα των ξενοδοχείων. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να δώσει το OK να ανοίξουν ξενοδοχεία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν. Αν δεν υπάρχουν κρατήσεις, πολλά ξενοδοχεία θα παρατείνουν θα μείνουν με κλειστά τα στόρια, αναμένοντας ημερομηνία έναρξης των εργασιών τους, όταν θα έχουν ένα σημαντικό ποσοστό πληρότητας που θα τους δίνει και το οικονομικό ένασμα να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους. Μάλιστα, μάλιστα. Θα δούμε. Κώστα, το σενάριο για μονά παιχνίδια προκριματικά Champions League... Όχι, το πάω. Συγγνώμη. Όχι για το εντός. Διάβασα κάπου ότι εξετάζουν στην UEFA να είναι μονά τα παιχνίδια. Δηλαδή, οι αναμετρήσεις τρεις αντίπαλοι πάλι, αν είμαστε δεύτεροι ας πούμε, αν μείνει αυτή η βαθμολογία, και να γίνουν μονά παιχνίδια. Ναι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Σε ουδέτερη έδρα, αλλά δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω. Εξετάζει πολλά η UEFA. Σήμερα διάβασα και αυτό που λες, διάβασα και το ενδεχόμενο Final Four. Δηλαδή να φτάσουν 4 στο Europa και 4 στο Champions League, ναι, και να συγκεντρωθούν σε μια πόλη να κάνουν Final Four. Ναι. Είναι ένα σενάριο. Όπως είναι ένα σενάριο η μονή αγώνες σε ουδέτερη έδρα. Ο παδούς δεν θα έχει έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα όμως τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά του μονού αγώνα. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Θα πρέπει να βρει η UEFA λύσεις. Αν η UEFA χρηματοδοτήσει την τηλεοπτική κάλυψη και διαχειριστεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα, γιατί τα προκληματικά οι ομάδες διαχειρίζονται μόνες τους τα τηλεοπτικά. Ναι, βέβαια. Με εξαίρεση τους αγώνες των play-off, εκεί υπάρχει κεντρική διαχείριση. Ναι. Για το Champions League πάντα μιλάμε. Είναι σενάρια τα οποία εξετάζονται, γι' αυτό σου είπα, κάθε μέρα μπορεί τα δεδομένα να αλλάζουν, γίνονται συζητήσεις, επαφές, ζυμώσεις, για να φτάσουμε τελικά σε μια λύση η οποία θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε αντιφορά τις διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση και αυτό, μας το ρωτάει ο Αχιλλέας από την Κατωτούμπα. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Βασιλόπουλε, να δοθεί εντολή για προβολή των αγώνων στα play-offs από κρατικό κανάλι για να μην υπάρξει πολλής κόσμος στις καφετέριες? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω και εγώ. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, όχι. Ναι. Δεν το ξέρω εγώ αν υπάρχει μια τέτοια σκέψη, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ναι. Είναι κάτι που δεν το έχω ακούσει. Και δεν το έχω ακούσει και εγώ, δεν πρώτη φορά το... Ναι. Ναι. Για να μην υπάρχει πολλοί κόσμος στις καφετέριες. Και αυτά τα μαγαζιά εστίασης κάποιος πρέπει να ζήσουν. Πώς πρέπει να ζήσουν, αυτό είναι. Ναι. Δεν υπήρξε τέτοια συζήτηση. Αν είναι κάποιο σχέδιο το οποίο ακόμα δεν έχει βγει στην επιφάνεια, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Επίσης έχω από αρκετούς ακροατές να σχολιάσεις τη μία και πολύ σημαντική ψήφο του ΑΣ ΠΑΟΚ σε αυτή την ιστορία με το handball. Αυτό δείχνει τη διαφορά του ΠΑΟΚ με όλες τις υπόλοιπες, μόνο τα υπόλοιπα σωματεία στην Ελλάδα. Οι αγώνες πρέπει να κρίνονται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Πάγια θέση, τακτική, άποψη, DNA, πες το όπως θέλεις, του σωματείου που λέγεται ΠΑΟΚ. Τα πρωταθλήματα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Εκεί κρίνονται τα αποτελέσματα, εκεί αναδεικνύονται επιτυχίες, εκεί αναδεικνύονται πρωταθλητές, εκεί κρίνονται οι τίτλοι. Και παρά το γεγονός ότι η απόφαση αυτή της Ομοσπονδίας Κάντβολ έδωσε το πρωτάθλημα γυναικών στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα προτιμούσαν να τα πάρουν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους τελειώνοντας τη χρονιά. Είναι λογικό και φυσιολογικό. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει. Τώρα, αν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, οκ, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει. Ακριβώς. Το ίδιο υποστηρίξει και η ΠΑΕ στις συζητήσεις που γινόταν τόσο καιρό για το πρωτάθλημα. Ότι θα τη συνέφερε να τελειώσει το πρωτάθλημα, ΠΑΟΚ να είναι δεύτερος ας πούμε, με δεδομένη την τιμωρία, έτσι. Ναι. ΠΑΟΚ να τελειώσει το πρωτάθλημα για να μην πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, έλεγε να παίξουμε και ο καλύτερος να το κερδίσει. Ακριβώς. Να παίξουμε όμως.
Αυτό κάνει τόσο διαφορετικό αυτό το σύλλογο. Την ίδια στιγμή, Κώστα, είδες, η ποδοσφαιρική ΑΕΚ συγχαίρει την ΑΕΚ στο χάντμπολ με ποσταρίσματα, με πρωτοσέλιδα, δηλαδή. Η ΑΕΚ έχει αλλάξει, έχει αλλιώσει το DNA. Αυτό θα πρέπει να πει σοβαρά όσοι διοικούν την ΑΕΚ. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τέτοιου είδους θέματα θεωρώ ότι μειώνει σοβαρά ένα προσφυγικό σωματείο όπως είναι η ΑΕΚ. Το να πανηγυρίζεις κάτι που δεν κατέκτησε στο γήπεδο, αλλά στο χαρίζουνε, όπως έγινε με το προπέρσινο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, δεν νομίζω ότι επισύρει μια τέτοια εξέλιξη πανηγύρια. Τραγικό. Έχουν το know-how. Ξέρουν πώς, γι' αυτό συγχαίρουν ένας τον άλλον, Κώστα. Το έχουν ζήσει γι' αυτό. Τι να πω. Όπως λες, αλλοιώθηκε το DNA. Ήταν διαφορετικός ο χαρακτήρας αυτής της ομάδας και το DNA της ήταν άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο οι οπαδοί της το αποδέχονται τέτοιου είδους αλλοιώσεις ή τέτοιου είδους, τι να πω, αλλαγή νοοτροπίας και φιλοσοφίας, δεν ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να το ξέρω, αυτό το ξέρει ο οργανισμός της ΑΕΚ. Ναι. Έχω σχεδόν κάθε μέρα ερώτηση για τεχνικό διευθυντή, σε τι φάση είμαστε, ακούγονται διάφορα ονόματα. Στις 31 Μαΐου τελειώνει το συμβόλαιο του Μάριο Πράγκο, ναι. Και τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για τον επόμενο τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, γιατί όπως έχουμε πει από τα Χριστούγεννα το λέω, ότι το συμβόλαιο του Πράγκο ολοκληρώνεται χωρίς ο ίδιος να είναι φαβορή για να ανανεώσει και να παραμείνει, ναι, σε αυτή τη θέση. Άρα, όπως επίσης έχουμε πει, ότι γίνονται διάφορες ζυμώσεις και συζητήσεις για το θέμα της αντικατάστασής του. Άρα, με την ολοκλήρωση του συμβολέου του, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για τον επόμενο τεχνικό διευθυντή. Προς το παρόν, ο Μάριο Μπράγκο είναι στη θέση του, είναι ο άνθρωπος που πηγαίνει στις προπονήσεις, μιλάει με τον προπονητή, με τους ποδοσφαιριστές, με τον γενικό αρχηγό και χειρίζεται θέματα που αφορούν την ομάδα, η οποία θα πρέπει να μείνει απερίσπαστη στην υποχρέωσή της να προετοιμαστεί κατάλληλα για να αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Και η πρώτη-τελευταία ερώτηση για το ΚΑΣ. Ακούστηκε ότι δεν πρόκειται να δικαστεί τίποτα πριν από τέλη Αυγούστου. Κατά πόσο ισχύει αυτό? Δεν έχουμε ημερομηνίες για την ώρα. Ναι. Ωστόσο, η πληροφόρηση που υπάρχει στο ελληνικό γραφείο που συνεργάζεται με την ΠΑΕΠΑΟΚ και χειρίζεται το θέμα είναι η ίδια με αυτή που υπήρχε και πριν. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε την εκδίκαση της υπόθεσης. Σχετικά γρήγορα μετά την εκδίκαση και την απόφαση. Δεν υπάρχει ως πληροφορία από την Νιόν ότι θα πάμε σε υποθέσεις για το ΚΑΣ στο τέλος Αυγούστου. Μάλιστα. Για The Last Dance να σε ρωτήσω αύριο, γιατί και εγώ είμαι εδώ και μέρες θέλω. Είδες τα είδες έτσι. Φοβερή σειρά, εκπληκτική σειρά. Εκπληκτική σειρά και μακάρι να υπήρχε εικόνα για να δούμε παρόμοιες αθλητικές ιστορίες θρύλων όπως ο Τζόρνταν για τον Μαραντόνα ή για άλλους ανθρώπους που έχουν γράψει το όνομά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Έτσι. Συγκλονιστικό, όντως. Ήταν συγκλονιστική σειρά. Η συμμετοχή του ίδιου του Τζόρνταν, η συμμετοχή μιας πλειάδας συμπαικτών αλλά και αντιπάλων οι οποίοι δέχθηκαν να συμμετέχουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ, το έδωσε αυτή την έγκληση, αυτή την αξία. Ήταν εκπληκτικό πραγματικά, δηλαδή. Υπήρχαν επεισόδια που τα είδα και δεύτερη φορά. Ναι, και εγώ, Είναι ιστορική απεικόνιση ενός θρύλου, δεν είναι μια ιστορία. Το θέμα είναι ότι υπήρχε πολύ υλικό. Δηλαδή υπήρχαν κάμερες, φαντάσου πόσα χρόνια και το κράτησαν τόσα χρόνια, ρε Κώστα, δεν διέρευσε τίποτα. Λες και ήταν ένα κρασί σε κάποιο βαρέλι, σε κάποιο υπόγειο, δεν το ακούμπησε κανένας. Δεν είναι φοβερό αυτό, τα κρατήσαν, ας πούμε. Αν διαβάσεις, έγινε από πολλές πηγές, αντλήθηκαν εικόνες, κυρίως των αποδητηρίων, των προσωπικών θυμών του Τζόρνταν, οι οποίες συνδέθηκαν σαν puzzle σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Γι' αυτό και είπα, θα ήταν τρομερό να δούμε κάτι ανάλογο για τον Μαραντόνα. Να δούμε για προσωπικότητες, δηλαδή, είτε του μπάσκετ είτε του ποδοσφαίρου, να δούμε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, τα επόμενα χρόνια, για τον Ρονάλντο, για τον Μέση.
για πολλούς παιδες, τώρα θα δικήσω αν αρχίσω να λέω ναι, 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 ναι. Όπως και για το μπάσκετ ας πούμε, το ίδιο ισχύει. Υπάρχουν προσωπικότητες ναι. ας πούμε, κάτι για τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος ας πούμε εντάξει και είναι θρύλος προπονητικής πλέον. Κατάλαβες. Ναι, ναι, βέβαια. Δική της ιστορία. Δεν μπορεί να γίνει για όλους, έτσι προς Θεού. Απλά αυτό που έγινε κατά Τζόρνταν είναι νομίζω οδηγός και ελπίζω ότι να δούμε... Θα δούμε και άλλα πιστεύω. Άνοιξε δρόμος. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Έγινε Κώστα μου. Αύριο. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Σας φιλώ. Σας αγαπώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Αυτό κάνει μια καταληξία. Σας φιλώ. Σας αγαπώ. Τα λέμε αύριο στις 8. Έρχεται Γιώργος Αγόρας. Φιλιά από μένα. Bye bye.